αντιμετωπιζόμαστε σαν άνθρωποι. Μπορούμε να ονειρευόμαστε ξανά, αισθανόμαστε ότι ο τόπος μας ανήκει, ότι τα παιδιά μας έχουν μέλλον. Δεν επιτρέπουμε σε κανέναν να μας λιδωρεί, να μας υποτιμά και να αποφασίζει για μας χωρίς εμάς. Δεν θέλουμε πολλά, τα θέλουμε όλα. Και ακόμα κι αν δεν τα καταφέρουμε απόλυτα, κανείς δεν θα έχει το δικαίωμα να πει ότι τουλάχιστον δεν προσπαθήσαμε. Μαζί μας λοιπόν απόψε βρίσκονται και μας θυμούμε την παρουσία τους ο αναπληρωτής Υπουργός Προστασίας του Πολίτη, κ. Γιάννης Παρούσης. Από τους βουλευτές μας ο κ. Αλέξης Μητρόπουλος. Άρχα Αντιπρόεδρος Βουλής, μέλος πολιτικής γραμματείας και μέλος της οργάνωσής μας. Ο κ. Γιάννης Δέδες, ο συμπολίτης. Και μέλος της οργάνωσής μας, ο αναπληρωτής συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Άγγελος Κόκογλου, που παρακολουθεί την οργάνωσή μας, τον ευχαριστούμε θερμά γιατί προσέφερε πολλά από τα δώρα, η Περιφερειακή μας Σύμβουλος Τσούμπρα Γιάννα, ο κύριος Οδυσσέας Καβόλης, και ευχαριστούμε της δημοτικής μας παράταξης και η δημοτική μας σύμβουλος Χριστοπούλου Σοφία. Καθώς η κυρία Ναυροζήτου Μαλέα, σύμβουλος, πρόεδρος της ΔΚΕΑ και αντιπρόεδρος της Ομοσπονδίας Τριτέχνων Ελλάδος. Μόλις προσήλθεμε ενημερώνουν ο Αλέκος Καλύβης, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας και υποψήφιος βουλευτής. Και ο κύριος Διονύσης Τεκονέρας, μέλος της Κεντρικής Επιτροπής του ΣΥΡΙΖΑ. Ακόμη, ο συντονιστής της Νομαρχιακής Επιτροπής Ανατολικής Αττικής, ο Παναγιώτης Ροδάκης, που για σοβαρούς οικογενειακούς λόγους δεν βρίσκεται μαζί μας απόψε, στέλνει θερμούς χαιρετισμούς και μας εύχεται καλή διασκέψη. Καλή διασκέψη σε όλους. Καλησπέρα σε όλους. Η μέρα τώρα είναι για να γιορτάζουμε. Και έχουμε πολλούς λόγους να γιορτάζουμε. Πρέπει να είμαστε περήφανοι για την κυβέρνησή μας, περήφανοι για το κόμμα μας, περήφανοι για τον ελληνικό λαό που είναι πολύ όριμος, μας έδωσε εμπιστοσύνη και του δείχνουμε εμπιστοσύνη. Νομίζω λοιπόν ότι το μέλλον δικό μας, μονιασμένοι θα φτιάξουμε την δημοκρατία που μας αξίζει, μονιασμένοι θα δείξουμε ότι αριστερά πράγματι μπορούσε να κάνει αλλιώς. Μη στεναχωριόμαστε αν μας τριμώχνουνε, μέσα στο παιχνίδι είναι και αυτό. Να ξέρετε ότι θα βρίσκουμε πάντα τρόπους για να αποδεικνύουμε ότι δεν είμαστε από τους άλλους. Να περάσουμε καλά, καλή διασκέδαση και όλοι έτοιμοι για την επόμενη μέρα. Να είστε καλά. Μόλις προσήλθε και η βουλευτής κυρία Σωτηρίου, την καλωσορίζουμε. Καλούμε τον πρώτο αντιπρόεδρο της Βουλής, κύριο Αλέξη Μητρόπουλο. Thank you.
Φίλες και φίλοι, να σας συγχαρώ πρώτα για το μεγάλο ποσοστό που έβγαλε ο ΣΥΡΙΖΑ στις Αχαρνές. Είναι από τα μεγαλύτερα ποσοστά των Ελλήνων. Να σας συγχαρώ για τη μεγάλη στήριξη που δίνετε στην κυβέρνηση και στον Πρωθυπουργό μας, τον Αλέξη τον Τσίπρα, που έδειξε στους Έλληνες τι σημαίνει πατριωτική, δυναμική, στεναρή διαπραγμάτευση. Να σας συγχαρώ επίσης για τη στήριξη που πρέπει να δώσουμε τώρα όλοι οι Έλληνες, διότι όπως είπε και ο Πρόεδρος μας σήμερα, τα δύσκολα είναι μπροστά μας. Ζήσανε οι Έλληνες μία σκληρή, άτεκτη στάση των δανειστών που, φίλες και φίλοι, στηριζότανε στα απαράδεκτα κείμενα τα οποία είχαν προσφέρει στους δανειστές οι δύο προηγούμενες μνημονιακές κυβερνήσεις Παπαδήμου και Σαμαρά Βενιζέλου. Έτσι λοιπόν, αφού σας συγχαρώ πάλι για το σπουδαίο αγώνα που δώσατε για την πρωτιά του ΣΥΡΙΖΑ, σας καλώ, όπως είπε και ο φίλος, ο Υπουργός, ο Γιάννης ο Πανούσης, σε μεγαλύτερη στήριξη στο δύσκολο αυτό τετράμινο, στο οποίο θα κριθούν όλοι και κυρίως θα κριθεί η κυβέρνησή μας, για να φέρει τις καλύτερες, αποτελεσματικότερες, πατριωτικότερες λύσεις. Να είστε καλά, υγεία, μακροημέρευση, αγώνα αντοχής στη δυσκολότερη συγκυρία που ζει η πατρίδα μας. Να είστε καλά. Καλούμε το συντοπίτη μας και βουλευτή του ΣΥΡΙΖΑ, κύριο Δέδε. Σας εύχομαι αντοχή. Θα πήξετε τώρα στις ανακοινώσεις και στις διάφορες πολιτικές εκφράσεις. Εγώ θα σας πω δύο πράγματα. Το πρώτο πράγμα είναι ότι από το Σεπτέμβριο που είχαμε το πρόγραμμα στη Θεσσαλονίκη, που ο Πρωθυπουργός, ο νυν Πρωθυπουργός, το ανακοίνωσε, άρχισε ένας σοβαρός αγώνας. Ένας σοβαρός αγώνας, σκαλοπάτι με σκαλοπάτι, το οποίο έφερε αυτή τη νίκη στις 25 του μηνός του Γενάρη. Χρειάστηκαν πάρα πολλοί αγώνες από όλους σας, από όλο τον ελληνικό λαό. Αγώνες όλο αυτό το εξάμηνο. Χρειάστηκαν οπωσδήποτε οι εκλογές που μας έφεραν πρωτοπόρους και έφεραν μια αριστερή κυβέρνηση πρώτη φορά στην Ελλάδα από τη μια πλευρά και στην Ευρώπη στα κυρίαρχα πράγματα για να λύσουμε προβλήματα δυσεπίκυντα. Χρειάστηκαν τρία Eurogroup. Χρειάστηκε μια σύνοδος κορυφής. Χρειάστηκαν λοιπόν και οι αγώνες όλων σας για να φτάσουμε στο πρώτο σκαλοπάτι, στο πρώτο πλατήσκαλο που λέω και εγώ, για να μπορέσουμε σιγά σιγά να ανέβουμε βήμα με βήμα αυτή την ανηφορική σκάλα. Σας λέω όμως ότι σε αυτή την ανηφορική σκάλα οπωσδήποτε δεν χρειάζονται, μεταφορικά μιλάω, ψιλοτάκουνα τα κούνια και ψηλά η μύτη. Χρειάζονται να είμαστε προσγειωμένοι για να μην κατρακυλήσουμε προς τα πίσω. Χρειάζονται λοιπόν συνέχεια αγώνες από όλους σας. Άρα λοιπόν, αν είμαστε λοιπόν όπως ήμασταν πριν από τις εκλογές και τώρα και θα συνεχίσουμε μέχρι το καλοκαίρι, θα πρέπει οπωσδήποτε να νικήσουμε και να δώσουμε σε όλο τον κόσμο, σε όλη την Ευρώπη, ότι εμείς δεν υποχωρούμε με τίποτα. Ένα πράγμα να θυμάστε. Μην εφησυχάζετε. Και κατά κύριο λόγο στο μυαλό σας όλοι να έχετε οπωσδήποτε τους δεσμούς με τον υπόλοιπο κόσμο, με τον υπόλοιπο λαό, με τους υπόλοιπους Έλληνες που δεινοπαθούν αυτή τη στιγμή. Άρα λοιπόν, θα πρέπει οπωσδήποτε να τονώσουμε τους δεσμούς της αλληλεγγύης. Εκεί λοιπόν θα πρέπει να δώσουμε όλη αυτή τη μάχη για να μάθει και να έχει ο κόσμος, ο λαός, δίπλα εσάς, όλους σας, που είσαστε στελέχη του ΣΥΡΙΖΑ και γι' αυτό θα προσπαθήσετε. Σας ευχαριστώ. Καλή διασκέδαση.
την συντρόφισσα Ελένη Σωτηρίου, βουλευτή της Περιφέρειας Αττικής και μέλος του Πολιτικής Γραμματείας ΣΥΡΙΖΑ, να κάνει ένα συγκεκριμένο. Φίλες και φίλοι, καλησπέρα και από μένα. Όλες τις τελευταίες μέρες οι βουλευτές και οι βουλευτίνες του ΣΥΡΙΖΑ δέχονται πολλές ευχές, δέχονται συγχαρητήρια και όλος ο κόσμος μας λέει καλή δύναμη. Εγώ θέλω πραγματικά να ευχαριστήσω από καρδιάς όλα τα μέλη του ΣΥΡΙΖΑ, άντρες και γυναίκες, όλους τους φίλους, την ελληνική κοινωνία και τους πολίτες που πραγματικά στήριξαν και έδωσαν όλες τους τις δυνάμεις αυτές τις μέρες. Ο δρόμος άνοιξε, η ελπίδα ήρθε, είναι όμως πολύ μακρύς και δύσκολος και χρειάζεται να δουλέψουμε όλοι πάρα πολύ γι' αυτό. Η ελληνική κυβέρνηση, η κυβέρνηση του ΣΥΡΙΖΑ, έχει σαν όπλα της την αποφασιστικότητα, τη δύναμη, την ανυποχώρητη και περήφανη στάση. Και αυτό το οφείλει σε όλο τον κόσμο που αυτές τις μέρες βγήκε στους δρόμους, χαμογέλασε και έδειξε έμπραχτα ότι είναι μαζί με αυτή την κυβέρνηση. Και λέω ότι αυτός ο κόσμος είναι πραγματικά η δύναμή μας. Να σε ευχαριστήσω, να πω καλή δύναμη και καλούς αγώνες σε όλους, γιατί ο δρόμος άνοιξε, αλλά είναι πραγματικά πολύ μακρύς και δύσκολος. Ευχαριστώ. Επίσης, θέλω να παρακαλέσω τον υποψήφιο βουλευτή στην Περιφέρεια Αττικής, μέλος της Πολιτικής Γραμματείας του ΣΥΡΙΖΑ, Αλέκο Καλύβη, να κάνει ένα χαιρετισμό για αυτούς. Τώρα ξέρω τι λέτε από μέσα σας, τελειώνει για να φάμε. Να ξεκινήσει το γλέντι. Γι' αυτό θα είμαι πολύ σύντομος, παρότι θα έπρεπε λόγω της συγκυρίας να πούμε πολλά. Παρ' όλα αυτά θα περιοριστώ λέγοντας το εξής. Είμαστε όλοι χαρούμενοι, δώσαμε μια μεγάλη μάχη. Για πρώτη φορά η αριστερά στη χώρα μας αναλαμβάνει κυβέρνηση, μια κυβέρνηση με πυρήνα του ΣΥΡΙΖΑ. Έχουμε ένα πρόγραμμα με βάση το οποίο κινούμαστε και ξέραμε ότι θα αντιμετωπίσουμε τεράστιες δυσκολίες. Το γνωρίζαμε όλοι, διότι οι προηγούμενες κυβερνήσεις μας είχαν θέσει σιδηροδέσμιους με πολιτικές απαράδεκτες, με μνημόνια, με τρόικες, από τα οποία ήταν εξαιρετικά και είναι εξαιρετικά δύσκολο να βγούμε. Παρ' όλα αυτά, όπως είπε και ο Αλέξος Τσίπρας, κερδίσαμε μια μάχη με την ενδιάμεση συμφωνία που έγινε, αλλά όχι τον πόλεμο. Και εκεί θέλω να μείνω και να τελειώσω, αγαπητοί φίλοι και φίλες. Η προσπάθειά μας τώρα ξεκινά. Τίποτα δεν έχει κρυθεί. Από καλύτερη θέση θα παλέψουμε για την υλοποίηση όλου του προγράμματος του ΣΥΡΙΖΑ, διότι είναι ανάγκη για την ελληνική κοινωνία, είναι ανάγκη για τον ελληνικό λαό. Πρέπει οπωσδήποτε να υπάρξει μια άλλη κατάσταση στην Ευρώπη, πρέπει να υπάρξει μια άλλη κατάσταση στην χώρα. Να αντιμετωπιστούν τα προβλήματα της ανθρωπιστικής κρίσης, να χτυπηθεί η διαφθορά, να χτυπηθεί η φοροδιαφυγή και η σφοροδιαφυγή, να υπάρξουν γενναίες μεταρρυθμίσεις αυτές της χώρας που 40 χρόνια δεν τις κάνανε οι προηγούμενες κυβερνήσεις. Αυτό λοιπόν θα το κάνουμε όλοι μαζί. Ο ΣΥΡΙΖΑ σας καλεί να είσαστε δίπλα, μαχητικοί, κριτικοί, απέναντι και στις απόψεις μας, να βοηθήσουμε όλοι να σηκώσουμε την Ελλάδα πιο πάνω από ό,τι είναι σήμερα, να δημιουργήσουμε τις προϋποθέσεις μιας μεγάλης αλλαγής στη χώρα μας. Και γι' αυτό θέλουμε και τις κινητοποιήσεις του λαού και το μαζικό κίνημα και την οργανωμένη του συμμετοχή, και αυτό θα είναι ένα θετικό αποτέλεσμα για όλους. Θα νικήσουμε, θα δώσουμε τη μάχη όπως ξέρουμε να δίνουμε τον καλό μας αγώνα και θα πετύχουμε. Σας ευχαριστώ. Στην
σημερινή μας εκδήλωση παραβρίσκεται ο πρώην βουλευτής του συνασπισμού, ο Θανάσης Λεβέντης. Πρώην Δήμαρχος και Δημοτικός Σύμβουλος Σωτήρης Δούδος. Φίλες και φίλοι, συντρόφισσες και σύντροφοι, εκ μέρους της οργάνωσης μελών Αχαρνών, θέλω να σας ευχαριστήσω που ήρθατε σε αυτή την εκδήλωση. Είναι μια εκδήλωση νίκης, είναι μια εκδήλωση που γίνεται σε νέες συνθήκες οι οποίες σηματοδοτούν μια σοβαρότατη ανάγκη να βρίσκεται δίπλα στην κυβέρνηση, να τη στηρίζει και να την κριτικάρει με επικοδομητική κριτική όλος ο ελληνικός λαός. Θέλω να συγχαρώ εκ μέρους της οργάνωσης όλους τους υποψήφιους βουλευτές που πήραν μέρος σε αυτή την εκλογική μάχη, ανεξάρτητα αν εκλέχθηκαν ή δεν εκλέχθηκαν, έδωσαν όλοι μια πολύ μεγάλη μάχη και ο ελληνικός λαός μας τίμησε δίνοντάς μας τη σκυτάλη σε ένα δύσκολο δρόμο, ο οποίος, να είστε σίγουροι, που φαίνεται και από τα πρώτα βήματα της κυβέρνησης, ότι θα στεφθεί με επιτυχία. Η Ελλάδα σημείωσε ρήγματα στην Ευρωπαϊκή Ένωση και στο γερμανικό άξονα, τη συντηρητική Γερμανία, και βρήκε καινούργιους συμμάχους. Χρειάζεται στη νέα αυτή κατάσταση οι οργανώσεις όλου του κόμματος και οι δικοί μας να δώσουν τη μάχη τα νέα καθήκοντα που έρχονται για την παραγωγική ανασυγκρότηση, για την ελάφρυνση της ανθρωπιστικής κρίσης, για τις δομικές αλλαγές που χρειάζεται το κράτος, για ένα κράτος δικαίου, δημοκρατικό, για το λαό που θα είναι μπροστά και όχι πίσω. Δημοκρατία, αλήθεια, υποστήριξη, συνέπεια, σεμνότητα, ταπεινότητα. Το καθήκον των μελών και των φίλων του ΣΥΡΙΖΑ σήμερα είναι να προχωρήσουν σεμνά και ταπεινά, να κριτικάρουν και να στηρίξουν την κυβέρνηση και εύχομαι όλα να πάνε καλά. Και όλα θα πάνε καλά, είμαστε βέβαιοι, θα κερδίσουμε, θα νικήσουμε και ο λαός θα είναι μπροστά. Καλή διασκέδαση, ευχαριστούμε πολύ. Και μια τελευταία αναγγελία, βλέπω τη συντρόφισσα Δελαγραμμάτικα που ήταν υποψήφια βουλευτής στην περιφέρεια της. Ευχαριστούμε, καλή διασκέδαση. Μία παράληψη, την οποία τη χρεώνομαι προσωπικά. Ο Δαχτυλίδης ο Σώστης από την νεολαία μας, ο οποίος είναι εκλεγμένος τοπικός σύμβουλος στο Δημοτικό Συμβούλιο Αχαρνών και είναι και αυτός μαζί μας και όχι μόνο, είναι σε όλους τους αγώνες μπροστά και πάντα. Να πούμε ότι θα γίνει και κάποια λαχιοφόρος αγορά. Είναι πολύ φτηνή, 1 ευρώ το ο λαχνός, έτσι ώστε να βγάλουμε τα έξοδα της εκδήλωσης. Σας ευχαριστούμε για τη συμμετοχή σας.